Είμαστε σήμερα στα Τρίκαλα, πραγματοποιούμε περιοδίες σε ολόκληρη την Ελλάδα, τα στελέχη της Νέας Αριστεράς. Ο σκοπός μας είναι να εγκαθιδρύσουμε μια νέα σχέση με την πολιτική, να βρεθούμε δηλαδή εμείς στο πλευρό των πολιτών, να ακούσουμε τα προβλήματα, να συζητήσουμε μαζί τους, να τα φέρουμε πρώτα απ' όλα στο κοινοβούλιο και να πιέσουμε για να υπάρχουν σύγχρονες λύσεις και σύγχρονες απαντήσεις. Αυτή τη στιγμή η ελληνική κοινωνία χυμάζεται κυριολεκτικά από μια τεράστια κρίση ακρίβειας, κρίση κόστου ζωής, μια κρίση η οποία ξεκινά και αφορά πρωτίστως τους αγρότες. Αυτή την έννοια, το κίνημα που διαμορφώνεται αυτή τη στιγμή στον αγροτικό κόσμο είναι απολύτως δικαιολογημένο και απολύτως ρεαλιστικά τα αιτήματά τους. Από τη δική μας πλευρά ήμασταν η πρώτη πολιτική δύναμη που φέραμε το ζήτημα στη Βουλή. Ήρθε ο κύριος Μητσοτάκης και τον πιέσαμε να δώσει απαντήσεις για τα προβλήματα του αγροτικού κόσμου. Δυστυχώς η κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας δεν ενσκύπτει στα προβλήματα. Νομίζει ότι μπορείτε να τα απαξιώνει μιλώντας για υποκινούμενες αντιδράσεις, είτε να επαναλαμβάνει χιλιοϋπομένα μέτρα τα οποία δεν μπορούν να δώσουν ουσιώδη λύση. Εμείς επιμένουμε στο να υπάρξει πρώτα απ' όλα αποκατάσταση της Θεσσαλίας μετά τις καταστροφές που συνέβησαν φέτος το καλοκαίρι. Δεν υπάρχει αποκατάσταση. Δεύτερον, να μπορέσει να υπάρξει σοβαρή στήριξη του αγροτικού κόσμου, ιδίως σε ό,τι αφορά το ενεργειακό κόστος και το πρόβλημα της έλλειψης εργατικών χεριών. Και τρίτον, να υπάρξει επιτέλους ένα συνολικό σχέδιο για τη χώρα αναδιάρθρωσης της αγροτικής παραγωγής αλλά και στήριξης της υπαίθρου. Διαφορετικά, νομίζω ότι το μέλλον που συζητάμε δεν θα έχει καμία βιωσιμότητα για τα παιδιά μας και για τις επόμενες γενιές. Αυτό είναι το πρώτο και κύριο θέμα το οποίο μας απασχολεί. Και νομίζω ότι είναι και ένα θέμα που αφορά τελικά όλους τους πολίτες, γιατί αυτή η κρίση που αφορά τον αγροτικό κόσμο στο τέλος καταλήγει στα προϊόντα, στα ράφια και στην καθημερινή κατανάλωση όλων των πολιτών. Ξεκινήσαμε με τη συγκρότηση της κοινοβουλευτικής ομάδας, όμως αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε στα βήματα συγκρότησης του κόμματος. Δηλαδή, στα τέλη του Φλεβάρι, αρχές Μάρτη, θα έχουμε την πανελλαδική συνδιάσκεψη. Θα υπάρχουν ενδιάμεσα οι ευρωεκλογές που είναι πολύ σημαντικές προφανώς για την πρώτη αποτύπωση της δύναμής μας και το Σεπτέμβριο θα είναι η ολοκληρωτική συγκρότηση του νέου κόμματος, της Νέας Αριστεράς. Οι ευρωεκλογές προφανώς είναι μια πολύ σημαντική μάχη, είναι μάχη και για την Ελλάδα και για τα ευρωπαϊκά δεδομένα που βλέπουμε το φάντασμα, στο πω έτσι, της άκρας δεξιάς να πλανάται πάνω από την Ευρώπη. Άρα είναι πολύ σημαντικό οι προοδευτικές και αριστερές δυνάμεις να τη δώσουν αυτή τη μάχη με σοβαρούς όρους. Εμείς έχοντας πει αυτό, ωστόσο, να πω ότι η Νέα Αριστερά δεν έχει ως σκοπό να είναι ένα πυροτέχνημα. Σκοπός μας είναι να εγκαθιδρύσουμε μια σχέση εμπιστοσύνης με τους πολίτες και αυτό ξέρουμε ότι είναι ένας αγώνας αντοχής, δεν είναι ένας αγώνας ταχύτητας. Άρα είμαστε εδώ για να μείνουμε και να φτιάξουμε μια σταθερή πολιτική δύναμη έκφρασης των αριστερών και προοδευτικών πολιτών. Είναι εδώ μαζί μας με την τωρινή της ιδιότητα η βουλεύτρια Αθηνών, η Έθη Αξιόγλου, μια πολιτική μορφή η οποία και σε δύσκολους καιρούς από τις θέσεις της υπουργικές ανέλαβε πολύ δύσκολα καθήκοντα και τα έβγαλε πέρας πάρα πολύ καλά. Δεν χρειάζεται να πω κάτι άλλο. Την καλούμε για να συνεχίσουμε. Ευχαριστώ πολύ, συντρόφισσες και σύντροφοι. Παραδικό. Η Νέα Αριστερά, συντρόφισσες και σύντροφοι, η προσπαθία δημιουργείται αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Και όταν λέω δημιουργείται, στην πραγματικότητα, για να είμαι και πολύ συγκεκριμένη, περπατάει πάνω σε βήματα που έγιναν και σε βήματα που έχει να κάνει το επόμενο διάστημα. Ξεκινήσαμε με τη συγκρότηση της κοινοβουλευτικής. Έχει υπάρξει η πρώτη πανελλαδική μας συνδιάσκεψη. Μετά έχουμε τις ευρωεκλογές που είναι μια κρίσιμη μάχη και θα πω μερικές κουβέντες γι' αυτό. Και μπαίνει το Σεπτέμβρη να έχουμε πια το συνέδριό μας ώστε να ολοκληρωθεί η συγκρότησή μας ως πια ενιαίου κόμματος.